Και τώρα να πάμε σε μια πρωτοποριακή κίνηση που ετοιμάζει το τμήμα βόλεϊ του Φιλίππου Βέρειας, καθώς το προσεχές Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί το πρώτο διεθνές τουρνουά βόλεϊ με την παρουσία 4 συνολικά ομάδων. Εκτός της βερειώτικης ομάδας, το παρόν θα δώσει ο ΠΑΟΚ, η Ελπίσα Μπελοκήπων, αλλά και η Μάρεκ Union. Μαζί μου στο στούντιο για να συζητήσουμε για τη διοργάνωση είναι ο παίκτης του Φιλίππου, ο Κάσανδρος Στίγκας και ο προπονητής της ομάδας, ο Σωκάτης Τζουμάκας. Καλησπέρα σας. Κάσανδρε, να ξεκινήσω από εσένα, καθώς είσαι ένας έμπειρος παίκτης με μεγάλη παρουσία στον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή, τον Παναθηναϊκό, τον Άρη και πλέον είσαι στην Α2 για τον Φιλίππο Βέρειας. Τέτοιες κινήσεις, θα ήθελα να πεις τι σημαίνουν για εσάς τέτοια τουρνουά, τι σημαίνουν για εσάς τέτοιες κινήσεις από μια ομάδα όπως είναι ο Φιλίππος που τώρα έχει και πρωταγωνιστικές βλέψεις. Σίγουρα για μας είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση από τον Φιλίππο Βέρειας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε μέλη αυτής της νέας ομάδας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που γίνονται τέτοιες νέες κινήσεις για διεθνές τουρνουά με το ξεκίνημα της χρονιάς. Μπορεί να είμαστε μια ομάδα Α2, αλλά η βλέπη της ομάδος είναι να πάει πιο ψηλά, να πάει στην Α1. Γι' αυτό κάνουμε και εμείς κάποια τεστάκια, ας το πούμε, να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε παικτικά, τι κατάσταση βρίσκεται η ομάδα. Και φαντάζομαι ότι θα είναι και ένα πολύ μεγάλο τουρνουά και για τη Βέρεια και για τη Βέρεια. Επειδή κύριε Τζουμάκα μου έκανε και μια καλή πάσα, ο Κάσανδρος αναφέρθηκε στο να τεστάρετε την ετοιμότητα της ομάδας. Αυτό το τουρνουά για μια ομάδα που έχει πρωταγωνιστικές βλέψεις στην Α2 είναι ένα πολύ δυνατό τεστ, ένα πολύ καλό τεστ για να βγουν και ασφαλείς συμπεράσματα για το τι θα έχετε στη συνέχεια της χρονιάς. Οπωσδήποτε, ένα τέτοιο τουρνουά για κάθε προπονητή είναι ό,τι καλύτερο για να δει πού βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή η ομάδα. Τι χρειάζεται να βελτιώσει, τι να καλυτερέψει, οπότε να είναι πιο ανταγωνιστική και πιο καλή στο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει σε λίγο. Κάσανδρε, η Βέρεια είναι μια πόλη που δεν είχε μάθει στο βόλεϊ. Κακά τα ψέματα. Υπήρχε το χάντμπολ και το ποδόσφαιρο όλα τα χρόνια. Τώρα μέσω του Φιλίππου Βέρειας πάει και το βόλεϊ να κάνει το ξεπέταγμα του. Πάτε να έχετε σιγά σιγά μια ομάδα στην Α1. Θεωρείς ότι με αυτή τη διοργάνωση είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία η Βέρεια να μάθει το βόλεϊ και να έρθει κοντά στο βόλεϊ? Σίγουρα. Αυτό το διεθνές τουρνουά, δεν ξέρω πόσα διεθνές τουρνουά έχουν γίνει στη Βέρεια. Για το βόλεϊ φαντάζομαι είναι κάτι πολύ καινούργιο για τη Βέρεια, το βόλεϊ γενικά σαν άθλημα. Και εύχομαι ο κόσμος να το τιμήσει αυτό, να έρθει να δει βόλεϊ, να έρθει να μας δει στο γήπεδο. Πιστεύω θα του αρέσει πάρα πολύ, θα δώσουμε κι εμείς ό,τι καλύτερο μπορούμε και μέσα στη χρονιά και στο τουρνουά. Για να έρθει ο κόσμος της Βέρειας, να μας δει στο γήπεδο, να αγαπήσει το βόλεϊ, να αγαπήσει το άθλημα το οποίο παίζουμε. Και αύριο μεθαύριο θα είναι και πιστεύω ο 7ος παίκτης της ομάδας μας. Κύριε Τζουμάκα, ως προπονητής, τι περιμένετε από όλες τις ομάδες που θα δώσουν το παρόν, θα έχουμε καλό θέαμα? Καταρχήν θα έχουμε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν έχει ξαναγίνει ομάδα Α2 να έχει διοργανώσει ένα διεθνές τουρνουά. Όχι μόνο στο βόλεϊ, και στα άλλα αθλήματα δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει. Με ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ, κυπελούχος, πριν 2-3 έχουν ήταν 3 συνεχόμενες χρονιές προαθλητής, η Ελπίδα που ανέβηκε φέτος Α1, η Βουλγάρικη ομάδα. Το επίπεδο θα είναι πάρα πάρα πολύ καλό και θα είναι πολύ καλό για να έρθει ο κόσμος να παρακολουθήσει υψηλό επίπεδο βόλεϊ. Θα ήθελα να μου πείτε με την ευκαιρία και το πρόγραμμα του τουρνουά για να ξέρει και ο κόσμος ποιες ώρες θα μπορεί να έρθει στο γήπεδο, στο Βικέλα, στο Δημήτρης Βικέλας, νομίζω είναι το τουρνουά, για να ξέρει και ο κόσμος ποιες ώρες να έρθει. Βεβαίως. Το τουρνουά ξεκινάει το Σάββατο στις 5 ώρα που παίζει ο ΠΑΟΚ με την Βουλγάρικη την ομάδα και ακολουθεί σε 7.30 παίζει ο Φίλιππος με την Ελπίδα Μπελοκήπων. Την Κυριακή το μεσημέρι, 2 η ώρα παίζουν οι δύο χαμένοι μαζί. Και στις 4.30 οι δύο νικητές. Ο μεγάλος τελικός και ο και η απονομή φυσικά. Μπράβο. Κάσανδρε, τέτοια τουρνουά θα πρέπει να βρουν, πιστεύεις, μιμητές και σε άλλες περιοχές, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Και αντίστοιχα για τη Βέρεια, θα πρέπει να γίνει θεσμός για τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω πως ναι. Δηλαδή, η προσπάθεια που κάνει φέτος ο Φιλίππος Βέρειας πιστεύω ότι είναι υπόδειγμα για κάθε ένα νομό της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδος γενικά, να παίρνουν παράδειγμα με τον Φίλιππο, άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν πραγματικά το άθλημα αυτό, να ακολουθήσουν αυτό το πρότυπο που κάνει ο Φίλιππος και πιστεύω ότι το βόλεϊ θα ξαναφτάσει κάποια στιγμή εκεί που ήταν παλιά. Βλέπουμε τώρα ομάδες στην Α1 να έχουν προβλήματα, βλέπουμε ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να διαχειριστούν σωστά το μπάτζετ τους. Πιστεύω ότι αν άνθρωποι σε όλους τους νομούς ή όσοι αγαπούν το βόλεϊ
βοηθήσουν τις ομάδες και σε κάθε διαφορετική περιοχή της Ελλάδος. Φαντάζομαι και εύχομαι ότι το βόλεϊ θα ξαναέρθει στις παγίδες του δόξες. Κάνεις λοιπόν κάλεσμα και στον κόσμο να έρθει να δώσει το παρόν στο γήπεδο. Θα είναι η δύναμή μας. Είμαστε κι εμείς μια πολύ καινούργια ομάδα και θα θέλουμε πάρα πολύ να δούμε στον κόσμο της Βέρειας, να γνωρίσουμε ανθρώπους, να μας γνωρίσουν και να μάθει γενικά η Βέρεια τι σημαίνει βόλεϊ. Και νομίζω ότι αξίζει να έχετε τον κόσμο συμπαραστάτη σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, την καινούργια προσπάθεια. Κύριε Τζουμάκα, πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μου πείτε τι άλλο θα περιλαμβάνει το τουρνουά. Δεν νομίζω ότι θα μείνετε μόνο στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Έχουμε την τύχη να έχουμε τον Δημήτρη τον Πιτούλια, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δεν έχει χάσει τελική φάση Champions League, ό,τι μεγάλη διοργάνωση γίνει στην Ευρώπη, πάει και την παρακολουθεί. Από αυτό παίρνει ιδέες, τις οποίες σιγά σιγά θα τις βγάλουμε μέσα στο γήπεδο. Έχει πολύ μεγάλη φαντασία, έχει πάρα πολλούς ανθρώπους που τον βοηθάνε γύρω του και θα δούμε στο τουρνά διάφορα happening, τα οποία θα προσπαθήσει να τα περάσει και στο πρωτάθλημα μέσα στα παιχνίδια. Θα έρθει ο κόσμος, θα ευχαριστεί θέαμα και αγωνιστικό και στα πλαίσια, στα time out, ανάμεσα τα δύο παιχνίδια. Θα έχει πολλά happening. Μια μεγάλη γιορτή, μεγάλη γιορτή για τον κόσμο του βόλεϊ της Βέρειας, το οποίο θέλουμε να γνωρίσει το βόλεϊ. Και είσοδος ελεύθερη για όλους. Η είσοδος ελεύθερη για τον κοινό. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν, ραντεβού στην Βέρεια, στο Δημήτρης Βιγέλας και Σάββατο και Κυριακή για μια μεγάλη γιορτή, για ένα μεγάλο τουρνουά, διεθνές τουρνουά βόλεϊ από τον Φίλιππο Βέρειας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και με την ευκαιρία να σας ευχηθώ και καλή χρονιά, να πάνε όλα καλά, αγωνιστική χρονιά και φυσικά στο τέλος να κάνετε ταμείο και να έχετε την άνοδο στο τσεπάκι σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.